Στην Κρήτη λοιπόν, δύο ανήλικα παιδιά βιάστηκαν από οικογενειακό φίλο. Και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Κατερίνα Παντινάκη, η συνάδελφος δημοσιογράφος από το cretalive.gr. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα σε όλους. Για να μας δώσεις τις λεπτομέρειες αυτής της τραγικής είδησης. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια δεν έχει να κάνει με αδιαφορία των γονιών, έχει να κάνει με τυφλή εμπιστοσύνη σε έναν νεαρό, σε ένα 30χρονο οικογενειακό φίλο της οικογένειας. Τον εμπιστεύονται λοιπόν με κλειστά μάτια. Με για μένα πόδιο... Κατερίνα είναι το ίδιο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι το ίδιο ακριβώς. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά επειδή έχω ακούσει τώρα τελευταία, πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια που κάνουμε και εγώ και εσύ ρεπορτάζ, ήταν υπεράνω πάσης υποψίας αυτός που το έκανε, τελικά δεν είναι κανένας υπεράνω πάσης υποψίας. Ακριβώς αυτή είναι η φράση που είπαν όλοι όσοι τον γνώριζαν, ότι ήταν υπεράνω πάσης υποψίας, έδειχνε στοργή, έδειχνε μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Πολλές φορές μάλιστα έπαιρνε τα δύο ανήλικα, τα δύο 12χρονα στο σπίτι του, τα κοίμιζε στο καναπέ, ασχολούνταν μαζί τους, έπαιζαν κτλ. Περνούσε πάρα πολλές ώρες μαζί με τα παιδιά. Οι γονείς λοιπόν θεωρούσαν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που λατρεύει κυριολεκτικά τα παιδιά. Δεν είχαν στο νου τους όμως τις αρρωστημένες ορέξεις, τις οποίες όπως αποδείχθηκε από την κατάθεση των ίδιων των παιδιών, ξεσπούσε πάνω τους. Έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες αποτροπιασμός και φρίκη στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς έχει κυκλοφορήσει το περιστατικό αυτό. Τα δύο ανήλικα αδέρφια, λοιπόν, τα οποία έπεσαν θύματα σεξουαλικής αποπλάνησης από τον οικογενειακό φίλο των γονιών τους, αποκάλυψαν προχθές, παρουσία παιδοψυχολόγου, τη φρίκη και τον εφιάλτη των οποίων ζούσαν. Κατερίνα, αυτό γινόταν κατά συρροήν ή έγινε μια φορά? Γινόταν κατά συρροή από ένα νεαρό Ηρακλειώτη, ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές της Τρίπολης. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά όμως που τα δύο αδέρφια μπόρεσαν να ξεπεράσουν το φόβο που ένιωθαν και να μιλήσουν επίσημα για την τραυματική αυτή εμπειρία που βίωσαν. Είναι σημαντικό να πούμε βέβαια ότι η παιδοψυχολόγος που εποπτεύει τη διαδικασία της εξέτασης εκτίμησε ότι τα δύο παιδιά είναι όρημα, είναι σε θέση να καταθέσουν, αφού έχουν πλέον κατανοήσει ότι δεν ευθύνονται εκείνα για τα όσα έζησαν και ζητούν τα ίδια πια την τιμωρία του ανθρώπου που τραυμάτισε την αθωότητά τους. Άρα Κατερίνα, συγγνώμη θα το πω έτσι, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο έθιξα στην αρχή της κουβέντας μας, το οποίο βέβαια δεν είναι και το, δεν είναι και το πρόβλημα οι γονείς, αλλά είναι πρόβλημα να μην επικοινωνούν σε ταχτά χρονικά διαστήματα οι γονείς με τα παιδιά και να ρωτάμε, αλλά και να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στον ψυχικό τους κόσμο, αν όντως όλα είναι καλά, γιατί το παιδί θα σου πει καλά μωρέ, όλα καλά. Αλλά τελικά έχει μεγάλη αξία και σημασία να είμαστε κοντά στο παιδί και να το ρωτάμε και να προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τι πραγματικά κρύβεται πίσω από μια επιφανειακή του κουβέντα του τύπου είναι καλά, όλα καλά. Ναι, αλλά άμα βλέπεις το παιδί μελαγχολικό, το βλέπεις με κατεβασμένα μούτρα, έτσι, βλέπεις να μην μιλάει, να είναι κρυσμένο στον εαυτό του, σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Να, και θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουν και οι γονείς ή να απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό για να τους υποδείξει τον κατάλληλο τρόπο για να προσεγγίσουν τα παιδιά τους.